Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τον κύριο Θόδωρο Πάγκαλο. Και Πάγκαλε, είμαστε στο σημείο που σας ρωτούσα κατά πόσον εσείς οι πολιτικοί είχατε ευθύνη για το που έχουμε φτάσει σήμερα με τους διορισμούς στο δημόσιο και το καθεξής. Μου λέγατε λοιπόν ότι θεωρείτε ότι έχετε πράγματι κάποια ευθύνη επασχολήσεως, παρότι προσπαθήσατε να κάνετε κάποια πράγματα. Τι κύριε ευθύνη έχουμε, αλλά ξέρετε, μου λέτε εσείς οι πολιτικοί. Και με έχετε βρει εμένα που είμαι μια καλή περίπτωση, ενώ με ρωτάτε κάτι τέτοιο, γιατί είμαι 30 χρόνια βουλευτής. Από το 81. Και υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις. Ναι, και υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις. Αλλά αν είχατε κάποιον από αυτούς που πέρασαν στη Βουλή, θέσατε σε τι σχέση θέση να του πείτε. Τι εννοεί κάποιος πέρασαν από τη Βουλή. Γιατί ξέρετε κάτι που αγνοεί ο κόσμος, είναι ότι η Βουλή, η Ελληνική Βουλή, ανανεώνεται σε ένα ποσοστό 40% κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Δηλαδή... Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά όμως. Υπάρχει μια διαφορά ότι υπάρχουν πολιτικοί. Θέλω να πω αυτό το εσείς οι πολιτικοί. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το για μένα που είμαι 30 χρόνια βουλευτής και εξίσου για κάποιον που κάνει 3,5 χρόνια. Απλώς επειδή εσείς τα λέτε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά ή λίγο πιο προκλητικά, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να σας ρωτάμε. Ναι, και εγώ έχω το δικαίωμα όμως να προσπαθώ να καταλάβω ποιοι είμαστε εμείς οι πολιτικοί. Δηλαδή, εμείς οι πολιτικοί είμαστε μόνο οι βουλευτές, αυτοί που ήταν υποψήφοι και δεν βγήκανε. Ναι. Αλλά συμβάλλαν όμως τη δημιουργία του πολιτικού κλίματος της χώρας. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι εσείς ως βουλευτής και επανειλημμένα υπουργός, οπότε υποθέτω έχοντας κάνει και τους διορισμούς σας και τα ρουφέτια σας κτλ. Έχετε μια καθοριστική ευθύνη. Δεν έχω κάνει κανένα διορισμό και κανένα ρουφέτια. Άμα μου βρείτε ένα. Ποτέ. Ένα, ποτέ. Και το έχω κάνει για λόγους πάρα πολύ απλούς. Όχι για λόγους, αν θέλετε. Έχω εφαρμόσει αυτή την αρχή για λόγους. Πώς να το πούμε, αρετής. Αλλά γιατί πέραν της αρετής επίστευα ότι δεν σκοπεύω, δεν ήθελα να κάνω αυτού του είδους την πολιτική. Και δεν την έκανα. Εάν βγείτε λίγο από τα προάστια της Αθήνας και πάτε στο υπόλοιπο Αττικής και ρωτήσετε σε οποιοδήποτε χωριό ποιον έχει διορίσει ο Πάγκαλος στο χωριό σας, θα σας πούνε όλοι ότι δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Ούτε έχετε βοηθήσει κόσμο σε εταιρείες να στέλνετε κάπου άλλο. Πράγμα, αλλά το δημόσιο δεν το έχετε κάνει. Το πράγμα είναι αν έρθει κάποιος ιδιωτικός επιχειρηματίας και μου πει ότι ξέρεις, έχω δουλειές για 20 ανθρώπους. Αν έχει κάποιο κόσμο που ζητάει δουλειά, στείλ τον. Και άλλο πράγμα επίσης, ένας πολίτης που έρχεται και μου ζητάει να παλεύω ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Όταν το κράτος τον αδικεί. Όταν έχει γράψει γράμματα, ας πούμε, στις υπηρεσίες και έχω περάσει προθεσμίες, όλες οι προθεσμίες. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος που τιμωρεί αυτούς που δεν απαντάνε στους πολίτες. Τιμωρεί με πειθαρχικές ποινές. Και κανείς ποτέ δεν απαντάει στους πολίτες, σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, γράφτε ένα γράμμα σε κάποιον. Γράφτε ως Παπαχέλας, δεν φαντάζομαι ότι σας ξέρουν όλοι. Έτσι να δείτε αν θα σας απαντήσουν ποτέ. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι γράφουν γράμματα σε υπηρεσίες και δεν τους απαντάνε οι υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, είναι ένα σύστημα που είναι βαθύτατα ριζωμένο. Έχει αμοιβαιότητα. Και το νόημα της αναζήτησης ευθύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά η διοχέτηση της ευθύνης πέρα από τη στρατόσφαιρα σε κάποιους πολιτικούς που πλανώνται πάνω από το κεφάλι μας δεν έχουν καμία σχέση μαζί μας. Δεν έχει νόημα. Πολιτικοί εκλέγονται από πολίτες. Οι πολίτες εκλέγουν πολιτικούς με βάση κριτήρια τα οποία έχουν. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολιτικοί είναι όλοι όσοι εκλέγονται και αυτοί που δεν εκλέγονται γιατί διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα, συμμετέχουν στις εκλογές, μιλάνε, ζητάνε ψήφους. Πολιτικοί είναι επίσης όλοι όσοι βάζουν υποψηφιότητα για νομάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Πολιτικοί είναι στην Ελλάδα μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Επαναλαμβάνω πάντως ότι οι άνθρωποι που πήραν σε κέρια πόστα είναι πολύ λιγότεροι από αυτό. Πολύ και γι' αυτό είμαστε εδώ και σας ρωτάω και δεν ρωτάω κάποιον άλλον. Πήραν και άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι. Σε ό,τι με αφορά, γιατί μιλάω πολύ, πολύ εύκολα στο πρώτο πρόσωπο, γιατί δεν θέλω να κάνω αυτού του είδους το διαχωρισμό μου. Ποιο φταίει, ποιο δεν φταίει κτλ. Βάζω πάντα και τον εαυτό μου μέσα. Σας λέω πρώτον, ποτέ δεν έχω διορίσει ούτε ένα. Χρόνια τώρα πολεμάω το Ρουσφέτη. Ήμουνα μάχημος οπαδός του νόμου 290 και του ΑΣΕΠ. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι από το 1991 που έγραψε ένα άρθρο στο Βήμα. 1990, δηλαδή μόλις μετά τη δεύτερη εκλογή με Σταυρό Προτίμησης, είχα δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα γιατί είναι η καρδιά του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Και να καταργηθεί ο Σταυρός Προτίμησης. Τώρα, εγώ θέλω να πω σε μια δήλωση. Ο Σταυρός Προτίμησης είναι το αντίτιμο του Ρουσφετιού. Μάλιστα. Το Ρουσφέτη γίνεται για να εισφραχθεί ο Σταυρός Προτίμησης.
Άμα δεν υπάρχει σταυρός προτίμηση, τέλος πάντων την παίρνει χωρίς νόημα. Εγώ θέλω να πάω σε μια δήλωση που προκάλεσε σ' άλλο, αυτό το που είπατε περί κοπριτών, το οποίο ομολογουμένως δεν αποδόθηκε Πού σωστά. Λέω κοπριτών. Όχι, λέτε σε ένα σημείο ότι ο κοπρίτης ο οποίος διορίστηκε, ναι, ενώ δεν θα έπρεπε να διοριστεί, αυτό είναι. Ναι, ο κοπρίτης που διορίστηκε με ρουσφέτη. Μάλιστα. Αυτό λέω, ο κοπρίτης. Καταρχήν, κοπρίτης δεν είναι και ο πολιτικός που τον διόρισε γνωρίζοντας. Βεβαίως. 10 φορές κοπρίτης, αλλά δεν μιλούσα για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ συνεχώς να μιλάω για όλα. Μάλιστα. Έχω μιλήσει αλλού για τον άλλο. Συμφωνείτε πάντως ότι όποιος τον διόρισε είναι κοπρίτης. Δεν θα πει κοπρίτης. Κοπρίτης είναι κάποιος που δεν δουλεύει. Υπάρχει έκφραση και είναι και αρχαία έκφραση. Όχι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι, όπως ξέρετε, δεν έχουν αφήσει τίποτα πίσω τους εκτός από διορισμούς και ρουσφέτια. Ναι, βεβαίως. Ο κοπρίτης είναι κάποιος που δεν δουλεύει, δεν κάνει δουλειά του. Και λέω ότι είχα εκφράσει την άποψη ότι όταν το διορίσει με ρουσφέτη και τον καταστήσει μόνιμο, δεν θα βελτιωθεί. Και πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα. Ότι δεν θα βελτιωθεί. Κατά κανόνα. Μην πείτε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Σήμερα τι τον κάνει αυτόν τον άνθρωπο? Δεν νομίζω μπορεί να τον κάνει τίποτα. Δεν νομίζω μπορεί να τον κάνει τίποτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι κοπρίτης. Γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί που διορίστηκαν νόμιμα. Υπάρχουν τα δεκάδες, εκατοντάδες στελέχη του δημοσίου που βγήκαν από τη σχολή δημοσίας διοίκησης, ο οποίος μίλησε και ο πρωθυπουργός απόψε. Και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε ο πρωθυπουργός. Γιατί αυτά τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης είναι λαμπρά και πρέπει να στηριχθούμε σε αυτούς. Αλλά ούτε αυτούς τους έχουμε αξιοποιήσει. Εγώ έχω δύο αποφύτους της δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία μου, η οποία δεν είναι ούτως υπηγυπουργείο. Είναι μερικές θέσεις αποσπασμένων και μερικές θέσεις μετακλητών. Λιγότεροι από 30 άτομα. Έχω δύο αποφύτους τη Σχολή Δημοσίας Διοίκησης που θα μπορούσαν να σταθούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία της Γαλλίας ή της Αγγλίας ή οπουδήποτε αλλού. Είναι σύγχρονα παιδιά. Απλώς εγώ αυτό που βρίσκω απίστευτο είναι μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαθαίνω για παράδειγμα ότι έχετε άνθρωπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο γραφείο σας, ο οποίος ασχολείται με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Yes. Αυτό δεν είναι απίστευτο, δεν σημαίνει ότι κάτι υπάρχει πολύ σάπιο στο δικό μας σύστημα. Βέβαια. Διότι το να προσπαθεί να μας πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε τις δαπάνες, να απολύσουμε κόσμο, είναι απόλυτα, αν θέλετε, μέχρι στιγμή κατανοητό. Έτσι, με βάση την ανάλυση που κάνουμε του πολιτικού συστήματος, των πελατειακών διορισμών, της ρουσφετολογίας, της φαυλότητας κτλ. Αλλά ότι χρειάζεται να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει στο να απορροφήσουμε τα κονδύλια που μας ανήκουν, αυτό δίνει το δείγμα της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο δημόσιος τομέας. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάπου δεν υπάρχει καθόλου φιλότιμο, έτσι δεν είναι? Πετε μου κάτι τώρα. Εάν δεν υπήρχε το μνημόνιο και αν δεν είχαμε χρεοκοπήσει, αυτά θα τα λέγατε σήμερα και θα συνέβαιναν όσα συμβαίνουν σήμερα? Νομίζω ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν είναι γραμμένα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ας πούμε, τις μέρες που έρχονται θα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες, βέβαια, τις δεσμένες συνέπειες της απελευθέρωσης των ελευθερίων επαγγελμάτων. Κλειστών επαγγελμάτων. Των κλειστών επαγγελμάτων. Όλα αυτά είναι στο εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όλα. Είμαστε δεσμευμένοι, μάλιστα, πάνω σε αυτά. Έχει δεσμευτεί επανειλημμένα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και όλοι εμείς στην προεκλογική μας εκστρατεία. Άρα έχει το μνημόνιο τι ρόλο παίζει. Προφανώς όμως δεν είχατε εκλεγεί. Να σας πω, ξέρετε. Ούτε με το σύνθημα των περικοπών, των συντάξεων και των μισθών. Να σας πω τι κάνει το μνημόνιο. Θέλετε να μιλήσουμε πάρα πολύ ειλικρινά. Σαν Έλληνες προς Έλληνα. Να σας πω την αλήθεια. Και παχελά. Κάθε φορά που μια κυβέρνηση εκλεγόταν με το πρόγραμμά της, που ήταν ωραίο, εξικέλευτο, έβλεπε τον ορίζοντα καθαρό και δημιουργούσε ελπίδες. Και μετά δεν έκανε τίποτα από αυτά που ήταν στο πρόγραμμά της. Γιατί πέφταμε στην καθημερινότητα, στις επιρροές των μεγάλων συμφερόντων, στη φαυλοκρατία, στη συνήθεια, στην στάση του τύπου, ο οποίος ό,τι σάπιο βρει, το ενισχύει και το ενθαρρύνει, και είχαμε την κατάσταση που είχαμε τόσα χρόνια τώρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν θέλετε να πούμε, υπό την πίεση του μνημονίου, και υπό την πίεση του μνημονίου, αναγκαζόμαστε και αυτά που έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Τα εφαρμόζαμε. Δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόζαμε όλα ή αν θα ήταν η ίδια η εντοχή μας στις πιέσεις των διαφόρων συγκροτημένων συμφερόντων, ομάδων πίεσης και επιρροών. Δηλαδή, εννοείται ότι το μνημόνιο ή τα σπρέτς κερδίζουν το πολιτικό κόστος.